Γεια σας! Καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου! Ο Αύγουστος εχθές μας αποχαιρέτησε και εμείς έχουμε μπει επίσημα στο Σεπτέμβρη. Γι' αυτό και εγώ θέλω να σας ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου να έχετε έναν υπέροχο μήνα. Και όσο κορίτσια παρακολουθείτε το κανάλι μου και πηγαίνετε ακόμα σχολείο, εύχομαι να έχετε μια καταπληκτική σχολική χρονιά. Με το πρώτο προϊόν που θα ξεκινήσω είναι και αυτό που φορώ στα χείλη μου, γιατί σίγουρα όλο και κάποια από εσάς θα έχει απορία. Είναι ένα προϊόν το οποίο το έχω εδώ και αρκετούς μήνες στη συλλογή μου. Το είχα πάρει, το είχα χρησιμοποιήσει μια-δύο φορές, δεν ξέρω τι μπορεί να με στενοχώρησε ή απλά μπορεί να το ξέχασα, επειδή το βρήκα και πίσω-πίσω. Ήταν τελευταίο. Είναι από την Radiant, είναι από τη Matshira. Είναι αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο έχει και SPF 15. Το συγκεκριμένο είναι το νούμερο 60. Είναι σαν lip gloss στην ουσία, αλλά μόλις το βάλετε στα χείλη σας στεγνώνει, γίνεται ματ. Μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα, αλλά και γενικότερα η υφή του, η διάρκεια του, όλα. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί τότε μπορεί να το χρησιμοποίησα μια-δύο φορές και μετά να το σταμάτησα. Ίσως επειδή το παθαίνω εγώ αυτό, όταν κάποιο προϊόν πάει λίγο πιο πίσω και δεν είναι ακριβώς μπροστά μου, μετά εντελώς φεύγει από το μυαλό μου, το ξεχνάω. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα και όχι μόνο για το καλοκαίρι, αλλά για όλους τους μήνες και φθινόπωρο, χωριάτικο και χειμώνα. Για να το ξαναδώ. Να σας το δείξω λίγο και πάνω στο χέρι μου, και νομίζω πως στα χείλη μου, αν και είναι μικροσκοπικούλικα, φαίνεται καλά. Να το. Έχει απίστευτη απόδοση, το χρώμα του είναι φοβερό. Έχω πάρει πολλά κομπλιμέντα, μπορώ να σας πω, για αυτό το κραγιονάκι. Γενικότερα δεν ξέρω, έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη και είναι το μοναδικό προϊόν που έχω στη συλλογή μου από τη Radiant. Και αλήθεια θέλω να ρίξω μια ματιά και στις άλλες αποχρώσεις. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς κάποια, να μου προτείνετε από κάτω, αν παίρνετε και σε αυτή τη σειρά και έχετε κάποιο χρώμα από αυτά που ξέρετε ότι εμένα μου αρέσουν, έτσι τα ροζ, φούξια, μόβ, κάτι τέτοιο. Αν θέλετε προτείνετε μου από κάτω να πάω να το κοιτάξω. Το επόμενο προϊόν είναι μια μασκάρα από την Maybelline και εγώ σας έχω ξαναπεί τη γνώμη μου σε παλιότερο βίντεο ότι για μένα, προσωπική μου γνώμη, οι καλύτερες μασκάρα που υπάρχουν τις έχει η Maybelline. Και επειδή ήθελα έτσι μια μασκάρα, πήγα στα Χόντο και βρήκα αυτήν εδώ, την οποία δεν την είχε σε καφέ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν δεν βγαίνει καθόλου ή αν έτυχε να μην έχει εκείνη τη μέρα. Είναι η The Colossal Go Extreme Volume. Και μόλις είδα εγώ αυτή την ονομασία, λέω εντάξει Μαρινέλη, νομίζω ότι πρέπει να την πάρεις αυτή τη μάσκαρα. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και άντρες μου κάναν κομπλιμέντα για τις βλεφαρίδες μου και μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Κοιτάξτε. Δίνουν πάρα πολύ ωραίο όγκο και μήκος και πολύ ωραίο μαύρο αποτέλεσμα. Εγώ έχω μείνει ενθουσιασμένη και μου έκανε εντύπωση διότι μου λέγανε όλοι τελικά εσύ είχες μεγάλες βλεφαρίδες και λέω δεν έχω μεγάλες βλεφαρίδες, είναι η μάσκαρα που τις κάνει έτσι και με ρωτάγαν όλοι για ποια μάσκαρα τους μιλούσα. Είναι φανταστική, πραγματικά σας το λέω και ειδικά την ημέρα που έφυγα για να πάω στην Κρήτη και την είχα στα μάτια μου πάρα πολλές ώρες γιατί είχα βαφτεί από τις 3 τα ξημερώματα και μέχρι το βράδυ που ξεβάφτηκα η μάσκαρα ήταν πάνω στα μάτια μου. Δεν είχε φύγει καθόλου, ούτε είχε αρχίσει να θρηματίζεται, δεν είναι αδιάβροχη. Σε περίπτωση που υδρώσετε ή σας πέσει λίγο νερό, σίγουρα θα στάξει. Αλλά είναι καταπληκτική, δεν είχε θρηματιστεί, δεν είχα μουτζουρωθεί. Οι βλεφαρίδες μου ήταν σακάγγελο, πραγματικά σας το λέω. Και να σας δείξω λίγο και το βουρτσάκι. Να το. Είναι αυτό εδώ το τρίχινο. Εγώ προτιμώ το τρίχινο βουρτσάκι από το κάουτσουκ. Σας το έχω ξαναπεί, όχι πως σνομπάρω το κάουτσουκ, αλλά πιο πολύ προτιμώ το τρίχινο. Οπότε, αν είσαστε σε ψάξιμο ή να βρείτε κάποια καινούρια μάσκαρα ή από άλλη εταιρεία ή οτιδήποτε, δώστε της μια ευκαιρία. Νομίζω πως θα την ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Το επόμενο προϊόν που θα σας μιλήσω είναι κάτι που το έβαλα στην ουσία στα αγαπημένα για να μπορέσω να σας μιλήσω πιο άμεσα γι' αυτό, γιατί άλλο γραπτός και άλλο ο προφορικός λόγος. Πολλά κορίτσια από εσάς μου στέλνετε μηνύματα καθημερινά και με ρωτάτε να σας πω τη γνώμη μου για το σφουγγαράκι της Dior, το Backstage Blender. Και επειδή γνωρίζετε ότι εγώ στο παρελθόν είχα πάρει και το The Original Beauty Blender, θέλετε να μάθετε λίγο τη γνώμη μου γι' αυτά. Οπότε είπα να το βάλω και σε αυτά τα αγαπημένα για να μπορέσω να σας μιλήσω πιο άμεσα γι' αυτό. Με ρωτάτε πολλά κορίτσια ποιο προτιμώ πιο πολύ, αν προτιμώ το The Original ή της Dior. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να επιλέξω, σας το είχα πει και σε παλιότερο βίντεο. Είναι και τα δύο εξίσου αξιόλογα, εμένα μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Πολλές από εσάς σας φάνηκε λίγο παράξενο όταν το πήρατε ότι αφού το βρέξατε δεν φούσκωσε, αλλά δεν έχει να λέει, δεν φουσκώνουν όλα τα Beauty Blender. Το θέμα είναι να είναι βρεγμένο, γιατί στην ουσία αυτό είναι που κάνει το The Beauty Blender. Είναι ότι το βρέχεις και απλώνεις το make-up με αυτό για να δίνει έτσι ένα αποτέλεσμα αερογράφου στην ουσία. Οπότε δεν έχει σημασία το αν φουσκώνει ή αν δεν φουσκώνει. Και πολλά επίσης κορίτσια που σας μου είπατε γιατί το The Original είναι πιο απαλό από το της Dior. Κοιτάξτε να δείτε, όχι ότι δεν είναι της Dior απαλό, απλά της άλλης εταιρείας είναι ότι παρά είναι απαλό, δηλαδή είναι σαν να πιάνεις ένα βαμβάκι, ενώ αυτό νιώθεις ότι πιάνεις φουγγαράκι. Δεν μπορώ να σας πω ποιο μου αρέσει πιο πολύ και ποιο όχι, πραγματικά δεν μπορώ να το κάνω γιατί νομίζω πως θα αδικήσω το ένα από τα δύο. Είναι και τα δύο τόσο καλά, τόσο αξιόλογα, εμένα τουλάχιστον με βολέψανε και τα δύο το ίδιο. Μου άρεσαν πάρα πολύ και η εφαρμογή και το αποτέλεσμα που έδιναν. Το μόνο διαφορετικό που βρίσκω σε αυτά τα δύο και προτιμώ ένα κλικ παραπάνω της Dior είναι ότι κρατάει περισσότερους μήνες. Δεν θυμάμαι καθόλου πόσο καιρό το έχω το συγκεκριμένο. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Ήταν σίγουρα ή Φεβρουάριος ή Μάρτιος, κάτι τέτοιο. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, δηλαδή από τότε μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει μέρα που να έχει περάσει και να μην το έχω χρησιμοποιήσει και είναι σε άριστη κατάσταση, δεν έχει πάθει τίποτα, ενώ το The Original Beauty Blender μετά από 3 μήνες, 4 κάπου εκεί, είχε αρχίσει εδώ πέρα να κάνει κομματάκια και να ξεφτίζει. Το επόμενο προϊόν είναι ένα ροζάκι από την εταιρεία MeMeMe. Είναι το pink. Pink, δεν λέει κάτι άλλο, ναι. Λοιπόν, είναι σε αυτή να δω τη συσκευασία. Να το. Είναι χάρτινες οι συσκευασίες, οι περισσότερες βασικά συσκευασίες της MeMeMe και μου αρέσουν να μείναν πάρα πολύ χάρτινες. Όσο κορίτσια λατρεύετε έτσι τα ροζ, λίγο φούξια, τσιχλοφουσκί, ροζ, κάτι τέτοιο, νομίζω πως θα το λατρέψετε. Να το. Κοιτάξτε τι υπέροχο χρώμα που έχει. Να σας δείξω λίγο και πάνω στο χέρι μου πως βάφει. Κοιτάξτε. Είναι ένα καταπληκτικό ροζ χρωματάκι, το χρώμα της μπαλαρίνας είναι για εμένα αυτό το συγκεκριμένο χρωματάκι, όχι τόσο τσιχλοφουσκί. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ροζάκι, είναι αυτό που προτίμησα να πάρω και μαζί μου στις διακοπές. Είναι πολύ ωραίο, πολύ απαλό, βασικά δίνει έτσι μια αίσθηση υγείας στο πρόσωπο και γενικότερα είναι πολύ μεγάλη διάρκεια, δηλαδή το βάλεις στα μαγουλά σου, θα κρατήσει και είναι και αρκετά οικονομική εταιρεία η MeMeMe, δηλαδή είναι πολύ καλό αυτό. Και γενικότερα για τις τιμές τους, γιατί είναι αρκετά οικονομικά, έχει και πάρα πολύ ωραίες συσκευασίες. Πολύ χαριτωμένες χάρτινες, έχουν εδώ πέρα στο πλέι αγγελάκια και κοιτάξτε εδώ πέρα έχει και καθρεφτάκι. Δηλαδή είναι πολύ προσεγμένες. Το επόμενο φαβορί για εμένα είναι κάτι το οποίο το πήρα με κλειστά μάτια από τη συλλογή μου. Το πέταξα μέσα στον νοσοσέρ των διακοπών και το πήρα μαζί μου στην Κρήτη. Διότι ενώ εντάξει σίγουρα βάφουμε εγώ το καλοκαίρι, δεν βάφουμε πάρα πολύ έντονα. Προτιμώ δηλαδή το μακιγιάζ να είναι ακόμα πιο φυσικό. Αν και κάνω πολύ φυσικά μακιγιάζ κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου, ήθελα το καλοκαίρι να είναι ακόμα πιο φυσικό. Οπότε αυτό που θα μου έδινε το πολύ φυσικό αποτέλεσμα που ήθελα είναι το pigment από τη MAC, το Naked. Να το. Σας έχω κάνει και swatch εδώ. Να το, να το δείτε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο beige χρωματάκι το οποίο έχει απαλή χρυσόσχονη μέσα, δηλαδή ίσα ίσα που φαίνεται. Και εγώ το μόνο που έκανα όλη τη διάρκεια του μήνα και ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσω να το κάνω είναι ότι έβαζα τη βάση μου στο κινητό βλέφαρο. Αυτό εδώ το pigment, μετά έπαιρνα ένα πινελάκι που είναι το σβήσιμο, έσβηνα στην κόγχη και ήμουν έτοιμη. Και το τελευταίο προϊόν, όπως σας είπα, είναι κάτι για τα μαλλιά. Δεν γινόταν εγώ να μην βάλω ένα προϊόν μαλλιών, το ξέρετε αυτό. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν μπορώ να προφέρω ποτέ το όνομά του. Σας το έχω ξαναδείξει και σε παλιότερα βίντεο, αλλά δεν μπορώ. Έχει γαλλική προφορά, βασικά έχει γαλλική ονομασία και λέω γαλλική προφορά. Εγώ δεν έχω γαλλική προφορά, αυτό έχει γαλλική ονομασία. Και είναι καταπληκτικό, είναι αυτό εδώ το λαδάκι μαλλιών, το οποίο μέσα είναι γεμάτο χρυσόσκονη, έτσι, βασικά όχι σε χρυσό ακριβώς, μπρονζέ χρώμα και δεν μπορείτε να φανταστείτε, αυτό το λαδάκι το έχω εντωμεταξύ για πιο ιδιαίτερες στιγμές, είτε για τις διακοπές μου, είτε αν θα πάω κάπου, είτε κάτι τέτοιο, παίρνεις, ανοίγεις το μπουκαλάκι, βάζεις, καθίστε να σας βάλω και μπροστά σας, απειροελάχιστη ποσότητα, καθίστε γιατί θέλω να σας δείξω γιατί έχει σημασία αυτό που κάνω τώρα. Βλέπετε, αυτή είναι η ποσότητα που θα πλώσω. Και δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι πιο λαμπερό αποτέλεσμα, ενώ δεν βλέπεις παντού τη χρυσόσκονη, τα στρασάκια πάνω στα μαλλιά σου. Δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, τα κάνει πολύ μαλακά και τους δίνει ένα άρωμα ανεπανάληπτο. Σας το είχα ξαναπεί ότι έτσι και το βγάζανε σε άρωμα, θα ήμουν η πρώτη που θα είχα πάει να το πάρω. Μυρίζει καταπληκτικά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, να φανεί η διαφορά. Πάντως είναι ένα τέλειο λαδάκι το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο σώμα σας. Δηλαδή, ό,τι απομείνει μετά μπορείτε να το πλέξετε στα χέρια σας είτε στα πόδια σας για να δώσει έτσι μια γυαλάδα παραπάνω. Εγώ το συγκεκριμένο το αγαπώ. Εν τω μεταξύ, είδατε πόσο απειροελάχιστη ποσότητα θέλει. Δηλαδή, αν το έχετε στη συλλογή σας ή αν έχετε κάτι παρόμοιο. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω σε άλλη εταιρεία, γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει από άλλη εταιρεία, αλλά για τη συγκεκριμένη καλύτερα σας μιλήσω ότι αν έχετε θέλει τόση ποσότητα όση σας έδειξα, γιατί εγώ το καλοκαίρι έκανα ένα λάθος, βασικά το καλοκαίρι, πριν λίγες μέρες που ήμουν στις διακοπές, μου ξέφυγε λίγο παραπάνω και το έβαλα στα μαλλιά μου και μετά εντάξει, δεν μπορούσε να απορροφηθεί με τίποτα. Τα μαλλιά μου είχαν γίνει σαν λαδωμένα, είχαν γίνει χάλια, αλλά εντάξει, εγώ ευθερίτη μου έπεσε πάρα πολύ ποσότητα και το ήξερα ότι χρειάζεται μηταμινή. Πάντως ρίξτε του μια ματιά, είναι φοβερό και αν πάτε σε κάποιο φαρμακείο και το έχει, κάτι πετάει, κάτι πετάει, ελπίζω μην έρχεται μπροστά στην κάμερα. Ανοίξτε το και απλά μυρίστε το, να δείτε, μυρίζει θεϊκά, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Εννοείται όπως σας είπα, μην ξεχάσετε να μου γράψετε ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο προϊόν για το μήνα που μας πέρασε. Και αν σας άρεσαν τα αγαπημένα μου, πατήστε like, κάντε και subscribe. Από εδώ είναι. Με είδατε πώς το έκανα. Έλεγα την επόμενη φορά πρέπει να μην δείξεις και τα δύο, να δείξεις κατευθείαν από την αριστερή πλευρά. Και τώρα το θυμηθήκα, οπότε θα πω εδώ, από πάνω. Στο κουτάκι που τρεμοπαίζει, πατάτε και σας μεταφέρει στο κανάλι μου. Οπότε πατάτε subscribe και ό,τι ανεβαίνει εδώ στο Chic Beauty by Marinelli θα σας έρχεται αμέσως ειδοποίηση. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να θυμάστε πως η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πολλά πολλά πολλά. Γεια